Λοιπόν, αφού κάναμε το unboxing των τεσσάρων δεμάτων και είδαμε τι έχει μέσα, τα έχω αραδιάσει όλα πάνω στο τραπέζι και ήρθε η ώρα να δούμε αυτό. Να το κάνω γρήγορα unboxing, να το πάρει η γυναίκα, να σταματήσει να γκρινιάζει. Θέλω να το δω. Βάλε εδώ πέρα. Λαστιχένιες, καουτσουκένιες, βάσεις για ποτά, για ποτήρια, για να μην γεμίσει από τη θερμοκρασία δρόσου, νεράκια, τέλος πάντων κάτω. Κάτσα να δούμε να ανοίξουμε αυτό εδώ το χρώμα το... Τι χρώμα είναι αυτό? Αυτό εδώ το σωμόν. Λοιπόν, για να δούμε ποιότητα κατασκευής. Αυτά τα είχα πάρει σχετικά φθηνά. Αυτά είναι τέτοιο. Είναι λάστιχο καουτσούκ, είναι ωραίο αυτό. Είναι και ζεστά και ακρία. Κάτσε να δω εδώ. Ναι, μην το παίζετε, κάνετε και πάρα πολύ τέτοιο, γιατί βλέπω να σπάει. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, τι είναι αυτά? Είπαμε ότι είναι σουβέρ για να κουμπάς πάνω τα ποτά σου, τα ζεστά σου, τα κρύα σου και να μην λερώνεις το τραπέζι ή να μην κυκλοφορείς σε μια θήκη από... που σου έχουν δώσει από την καφετέρια. Σαν εμένα εδώ πέρα στο σπίτι, σαν το τρελό. Λοιπόν, οπότε, κάτσε να τα μοραδιάσουμε εδώ πέρα να δούμε τι χρώματα έχει. Έχει μπανανί, έχει το φιστική, έχει το σωμόν. Κάτσε αυτό, μην το πω μοβ. Έχει το βιολετή. Και έχει και το ινοπνευματί... όχι. Και το τυρκουάζ, σε συνάντηση στη πλάζ. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για το test drive. Α, τι ωραίο που είναι. Από ό,τι βλέπετε το ποτήρι εδώ πέρα, το μεγάλο του καφέ, ταιριάζει σε όλα. Δεν έχουμε κάποιο θέμα συμβατότητας. Το νεράκι. Α, κοίτα να δεις τώρα. Επειδή είναι τέτοια η επιφάνειά του και έχει και κάποια επίστρωση από ό,τι φαίνεται. Οι σταγονίτες μένουν έτσι, δεν απλώνονται, δεν γίνονται τέτοια και μένουν σταθερά. Για να δούμε εδώ, κομπλέ και κάνεις ένα πστ. Και φεύγουνε. Εντάξει, επιστρέφω σε αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Ωραίο ψιλοκατζετάκι για το σπίτι. Μπορείς να τα βάσεις το ένα πάνω στο άλλο, μπορείς να βάλεις 2-3 μαζί, να κάνεις διάφορα εφέ, να κάνεις πυργάκια εδώ πέρα. Ωραίο είναι, φτηνό είναι. Αυτά από μένα, γεια σας.